Ο τρίχρονος αγώνας του Δημοκρατικού Στρατού υπήρξε δίκαιος, ηρωικός, μεγαλειώδης και αναγκαίος. Ο Δημοκρατικός Στρατός αναμετρήθηκε με την εγχώρια αστική τάξη, με το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και με τις συμμαχικές τους δυνάμεις στα καπιταλιστικά κράτη της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δίχως στρατιωτική, οικονομική και πολιτική βοήθεια των τελευταίων, η αστική τάξη στην Ελλάδα δεν θα μπορούσε να νικήσει. Βρισκόμαστε στον Αύγουστο του 1949, στην τελευταία φάση του εμφυλίου. Αντίπαλος του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ο αναδιοργανωμένος από τους Αμερικανούς κυβερνητικός στρατός που διαδέχτηκαν τους Άγγλους, οι οποίοι από τις αρχές του 1947 δήλωσαν ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν τη στήριξη των κυβερνητικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Δεν σας ακούγεται για ομολογία ήταν σε αυτό? Έτσι αναλαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με τον Τρούμαν να δηλώνει από το Μάρτιο του 1947 το ενδιαφέρον του για την Ανατολική Μεσόγειο, το περίφημο δόγμα Τρούμαν, και ακολουθεί το σχέδιο Μάρσαλ με την αμερικάνικη βοήθεια. Η ακριβοπληρωμένη από τον ελληνικό λαό βοήθεια έως το Σεπτέμβριο του 1948 κοστολογήθηκε 260 εκατομμύρια δολάρια που δόθηκαν με τη μορφή πολεμικού υλικού, αεροπλάνα, πολεμικά πλοία, πυροβόλα μικρού και μεγάλου βεληνικούς, όλμοι, μικρά όπλα και άφθονα βλήματα, σφαίρες πυρομαχικά. Μέχρι και 8.650 ημιώνους κοινώς μουλάρια μας χρεώσανε οι σύντροφοι. Από την άνοιξη του 1948 ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις του κυβερνητικού στρατού με αντικειμενικό στόχο να περικυκλώσουν και να αξοντώσουν τις δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού στα βόρεια σύνορα. Μέσα από τις διάφορες φάσεις του αγώνα φάνηκε ότι όχι μόνο ο Δημοκρατικός Στρατός έχει ηθική ανωτερότητα, αλλά και την υπεροχή στο πεδίο της επιχειρησιακής δράσης και του στρατηγικού σχεδιασμού. Οι επιτελείς του αστικού στρατού και οι μάχινες μονάδες του απέτυχαν, παρά την αριθμητική υπεροχή τους, 1:10 ήταν η αναλογία, και τη συντριπτική υπεροχή σε πολεμικό υλικό και υπερσύγχρονα για την εποχή μέσα να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Έμεινε στη στρατιωτική ιστορία και διδάχτηκε στις σχολές πολέμου του αστικού στρατού ο ελιγμός των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Δηλαδή η απαγκίστρωσή του από το γράμμο ενώ ήταν περικυκλωμένος και το πέρασμα όλων των δυνάμεων του στο Βίτσι μέσα σε μια νύχτα. Μια νύχτα τον Αύγουστο του 1948. 20:21 ήταν το πέρασμα. Έχει ιδιαίτερη σημασία η αναφορά στον ελιγμό για μας εδώ, γιατί η πρώτη οργανωμένη εξερεύνηση που κάναμε για να γνωρίσουμε καλύτερα το γράμμο και το Βίτσι έγινε πριν 30 περίπου χρόνια και οργανώθηκε από τις δυνάμεις εδώ με τη στήριξη φυσικά των συντρόφων από την Αθήνα, κυρίως του Μίτσου του Γόντιγκα. Θα του σιχιώνει για πάντα η επίθεση του Δημοκρατικού Στρατού στο Μάλι Μάδι και το ξεπέταγμα του αστικού στρατού από τις οχυρωμένες θέσεις του στις 10 με 12 του Σεπτέμβρη του 1948, τότε που οι φαντάροι πήραν την κατηφόρα, έφτασαν τρέχοντας στην Καστοριά και η φιλέσπλαχνη κυβέρνηση Σοφούλη έστεισε στρατοδικεία για να τους τρομοκρατήσει και να τιμωρήσει όσους εγκατέλειψαν τις θέσεις τους. Το καλοκαίρι του 1949, ο κυριότερος όγκος των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού συμπτύχθηκε στα ορεινά συγκροτήματα της Βόρειας Ελλάδας, στο Γράμμο και στο Βίτσι. Το κυβερνητικό επιτελείο ξεδιπλώνει το σχέδιο Πυρσός σε τρεις φάσεις. Συνολικά διέθεσε 150.000 περίπου στρατιώτες με τη γνωστή υπεροπλία, έναντι περίπου 15.000 μαχητών και μαχητριών του Δημοκρατικού Στρατού με περιορισμένα πολεμικά μέσα που αντιστάθηκαν στη σαρωτική επίθεση των κυβερνητικών. Η πρώτη φάση του σχεδίου ξετυλίγεται στο Γράμμο, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Και από τις 10 Αυγούστου ο αστικός στρατός εξαπολύει επίθεση με 60.000 περίπου άντρες στο πολύπαθο Βίτσι.
το οποίο Βίτσι υπερασπιζόταν από 8.000 μαχητές και μαχήτριες, σκοπός των κυβερνητικών, όπως πάντα, η περικύκλωση και εξόντωση των δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού. Στις 16 Αυγούστου οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού υποχωρούν συντεταγμένα, απακιστρώνονται από το Βίτσι και λύσονται μέσα από τη Χερσόνησο του Πηξού, πληρώνοντας, η αλήθεια είναι, βαρύ φορό αίματος. Μεγάλος αριθμός μαχητών, ωστόσο, φτάνει στο Γράμμο, όπου πάλεψε μέχρι την τελευταία μάχη. Δεδομένες της υπεροχής των δυνάμεων του αντιπάλου στρατοπέδου, ήταν κατόρθωμα ότι οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού δεν περικυκλώθηκαν στην περιοχή αυτή. Για άλλη μια φορά, τα κυβερνητικά σχέδια για εγκλωβισμό δυνάμεων του Δημοκρατικού Στρατού πήγανε άπατα. Τι γίνεται μετά την υποχώρηση από το Βίτσι? Μαζί με τους μαχητές και τις μαχήτριες ακολουθούν οι κομματικές και πολιτικές οργανώσεις. Τα χωριά αδειάζουν και μαύρο σκοτάδι καταπλακώνει την περιοχή. Οι νεκροί μαχητές από τα γύρω υψώματα του Κότα συγκεντρώνονται και ένας αριθμός από αυτούς παραχώρεται στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Εδώ που πατάμε τώρα, έξω από τον αυλόγυρο της εκκλησίας. Από έρευνα που κάναμε διαπιστώθηκε ότι στα γύρω βουνά πέσανε πάνω από 300 μαχητές και μαχήτριες, τα ονόματα των οποίων αναγράφονται στα μαρμάρινα επιστήλια που έχουμε τοποθετήσει στο χώρο γύρω από το μνημείο. Να κάνω μια διευκρίνηση, οι νεκροί σε όλη τη διάρκεια της μάχης στο Βίτσι ήταν πολύ περισσότεροι. Εμείς μιλάμε για αυτούς που πέσανε στα γύρω υψώματα. Έτσι έγινε το ξεκαθάρισμα λογαριασμού. Αν κάποιοι σύντροφοι έχουν κάποια πληροφορία για αγωνιστές, για μαχητή ή μαχήτρια που έπεσε σε αυτή την περιοχή, είμαστε έτοιμοι να το ακούσουμε, να το καταγράψουμε και έχουμε λάβει πρόνοια να τοποθετήσουμε και νέα ονόματα, αν στην πραγματικότητα υπάρχουν. Για χρόνια ολόκληρα, λόγω του φόβου και της τρομοκρατίας, αυτός ο τόπος, αυτό το ένοχο μυστικό δεν ομολογήθηκε από κανέναν. Όσο μέσα από τις διαδρομές και την έρευνα που κάναμε, ήρθε η στιγμή που κάτοικος του χωριού Κότα μας δείχνει το χωράφι και λέει: «Να, εδώ είναι θαμμένοι οι αντάρτες». Την πρώτη έκπληξη διαδέχτηκε άλλη. Το χωράφι είναι χωρισμένο από το νεκροταφείο με ένα σειρματόπλεγμα. Όχι σαν αυτό που βάλαμε σήμερα, ένα άθλιο σειρματόπλεγμα μπορούμε να πούμε. Απ' τη μια μεριά είναι ευλογημένοι από την εκκλησία νεκροί και απ' έξω ένα ομαδικό στάφος μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού χωρίς τίποτα να δηλώνει την ύπαρξή του. Για χρόνια ήταν ένα ξέφραγο αμπέλι, μέχρι που τα γελάδια της περιοχής, καθώς περπατούσαν και ξαναπερπατούσαν, τη γη άρχισαν να ξεθάβουν κόκαλα. Και έτσι χτίστηκε από τους τότε κυβερνώντες μια μικρή μάντρα να εμποδίζει τα ζώα που είναι μέσα και αφέθηκε το θέμα να ξεχαστεί. Δεν θα ξεχαστεί, δηλώσαμε τότε και το υπογραμμίσαμε στον ιστορικό ταξιδιωτικό οδηγό για το Βίτσι που εκδόθηκε από τη σύγχρονη εποχή το 2018. Κρατήσαμε το λόγο μας, συντρόφισσες και σύντροφοι, και είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους αβραητούς του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη θυσία τους, τοποθετήσαμε το εμβληματικό αυτό μνημείο που αναπαριστά το μεγαλείο του αγώνα τους. Θα προσπαθήσω σε κάπως ελεύθερη απόδοση να μεταφέρω τα λόγια του Αντώνη Μυρωδιά στην Επιτροπή Μνημείων και Μουσείων για να αιτιολογήσει την πρότασή του. Ο Αντώνης Μυρωδιάς, πού είσαι Αντώνη, βγες να σε δει ο κόσμος, είναι ο δημιουργός αυτής της εμβληματικής νηπτικής σύνθεσης. Δεν είναι ένα απλό μνημείο, ένα απλό άγαλμα. Συγκεκριμένα, η πρώτη πλάκα, η μεγάλη δεξιά στην είσοδο, είναι εισαγωγική για τον επισκέπτη και αναφέρει την ταυτότητα του μνημείου. Ακολουθούν οι μικρές πλάκες με τα ονόματα των πεσόντων. Η στήλη στα αριστερά είναι αναθηματική στήλη με τίτλο «Το λουλούδι που σας στέρισαν» και αναφέρεται στη σημερινή νέα γενιά που αποτείει φόρο τιμής εμπλεσμένη από τον αγώνα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Έχει έντονα συναισθηματικά στοιχεία
και αναφέρεται στην ανίερη μαζική ταφή έξω από το επίσημο νεκροταφείο. Ακολουθεί η δεύτερη στήλη που αναφέρεται στον ίδιο το Δημοκρατικό Στρατό. Οι συμπαγείς στήλες υποδηλώνουν τον ηρωικό αγώνα του, τη χωρίς υπαναχωρήσεις και κενά θέση, την ακλόνητη πεποίθηση για το δίκαιο του αγώνα. Δηλώνει επίσης την οργάνωση, την αλληλεγγύη, τη συντροφικότητα, τη συμπαράσταση και συμπαράταξη των μαχητών και μαχητριών. Η τρίτη στήλη αναφέρεται στο ιστορικό αποτύπωμα του Δημοκρατικού Στρατού. Δηλώνει ότι μέσα από το διαρκή αγώνα, τη γνώση και τη δράση εμπνέονται οι επόμενες γενιές. Αντλούν παραδείγματα για τους σημερινούς και αυριανούς αγώνες. Η χρήση και των τρίο γλυπτικών όγκων, που ως σχήματα συμπληρώνουν και ακολουθούν ο ένας τον άλλον, και η διευθέτηση πάνω στην πλατφόρμα βοηθά ώστε το μνημείο να εμφανίζεται τριδιάστατο, πράγμα που δεν συμβαίνει με τα μνημεία των αστών. Το όλο έργο, όπως μας είπε κάτοικος του χωριού, εκφράζοντας το γνήσιο λαϊκό αίσθημα, κραυγάζει. Μείναμε όρθιοι και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε, συντρόφισσες και σύντροφοι, όπως έκανε το κόμμα μας και ο λαός μας εκείνη την περίοδο, που δεν ήταν όλα δεδομένα, ούτε βέβαια εύκολα. Ο αρνητικός σχετισμός ήταν καθοριστικός, αλλά δεν μας εμπόδισε να αναμετρηθούμε και να διεκδικήσουμε την τελική νίκη, να παλέψουμε για να αλλάξει ο σχετισμός των δυνάμεων. Άλλωστε το δίλημα ήταν φοβερό. Την υποταγή ή τα όπλα. Φυσικά διαλέξαμε τα όπλα, έτσι όπως τα κάναμε και σήμερα. Έτσι κι αλλιώς η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, όπως είναι πάντα όταν κρίνεται το ζήτημα της εξουσίας. Σε αυτό το σημείο θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 18 κατοίκους. Ναι, σωστά ακούσατε, 18 κατοίκους του χωριού. Εκεί κατάντησε το... Η αστική διακυβέρνηση στα χωριά μας θα έχουν 10, 18 ή και κανένα κάτοικο. Που αγκαλιάσανε την προσπάθειά μας. Βοηθήσανε και ζήσανε μαζί μας όλες τις φάσεις της κατασκευής του μνημείου. Και σήμερα όλοι είναι εδώ παρόντες. Άλλο ένα μεγάλο ευχαριστώ χρωστάμε στην επιχείρηση Μαρμάρων Σολομονίδη για τη διαρκή προσφορά μαρμάρων και σχετικών υλικών στα μουσεία και τα μνημεία που κατασκευάζει το ΚΚΕ σε όλη τη χώρα, ιδιαίτερα στη Δυτική Μακεδονία. Δεν θα αποφύγω κι εγώ να αναφερθώ στον σύντροφο Αλέξανδρο Σολομονίδη. Όχι μόνο για την προσφορά του, αλλά για την ένταξή του σε αυτό που θα χαρακτηρίζαμε τομέας κατασκευής των μνημείων και των μουσείων. Χωρίς την προσωπική του συμμετοχή και συμβολή, θα ήταν δύσκολο να παραδώσουμε στον χρόνο που υποσχεθήκαμε και τα δύο μουσεία που εγκαινιάζουμε σήμερα. Τα μνημεία. Γιατί το Μουσείο της Καλυθέας εγκαινιάστηκε προηγούμενα. Κρατάμε το νήμα που μας δένει συχνά με τη θυσία τους και προχωράμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Προχωράμε μέχρι το τέλος που δεν μπορεί να είναι άλλο από την κατάργηση του συστήματος της εκμετάλλευσης και η οικοδόμηση μιας κοινωνίας της ισότητας, της δικαιοσύνης, της ευημερίας, μιας κοινωνίας κομμουνιστικής. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλούς αγώνες. Μουσική.